Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Λιβύης κατέχουν μεγάλα τμήματα της Σύρτης, εκδιώκοντας τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους και απελευθερώνοντας το πανεπιστήμιο της πόλης, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως στρατιωτικό νοσοκομείο. Στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων είναι και το πρώην αρχηγείο των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους, όπου βρέθηκαν αρκετά έγγραφα για πιθανούς τρομοκρατικούς στόχους. Οι συγκρούσεις είναι τώρα πίσω από το συνεδριακό κέντρο Ουαγκαντούγκου και περιμένουμε διαταγές για να προχωρήσουμε προς την κατοικημένη περιοχή νούμερο 3, λέει ένας Λίβιος μαχητής. Οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις αναφέρουν πως οι τζιχαντιστές ακόμη έχουν τον έλεγχο τριών αστικών περιοχών της Σύρτης, αλλά επισημαίνεται πως η ανακατάληψη του Πανεπιστημιακού Συνεδριακού Κέντρου αποτελεί κλειδί στην επιχείρηση κατά του Ισλαμικού κράτους. Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Λιβύης ενημέρωσαν την Ιταλία για το ενδεχόμενο να υπάρχει πυρήνας τζιχαντιστών κοντά στο Μιλάνο, που σχετίζεται με έναν διοικητή της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους. Αυτοί οι μαχητές, που η έδρα τους βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο στη Βόρεια Ιταλία, συνδέονται με τον Αμπού Νασίμ, έναν Τινήσιο 47 ετών, ο οποίος έζησε στη χώρα στα νεανικά του χρόνια και ακολούθως πολέμησε στο Αφγανιστάν και τη Συρία, προτού γίνει διοικητής του Ισλαμικού κράτους στη Λιβύη το 2014.